Με αφορμή τον εορτασμό τη Παγκόσμια ημέρα του Παιδιού, τα παιδιά του Κέντρου Παιδική Δημιουργία του Αγίου Ιωάννη συμμετείχαν σε κυνήγη κρυμμένου θησαυρού σήμερα το πρωί στα Χανιά. Οι νηπιαγωγοί τη περιοχή του Αγίου Ιωάννη έκαναν αυτή τη δράση με αφορμή τα δικαιώματα των παιδιών. Ποιο ήταν όμω ο κύριο σκοπό. Να ε, αγγίξουν τα παιδιά θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του και άπτονται τη γειτονιά μα. Δηλαδή, έχουμε ένα σχολείο. Ε, για παιδιά με ειδικέ ανάγκε, κάτι που είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα των παιδιών όλων να έχουν μόρφωση. Γι' αυτό και στις, εδώ στι δράσει του ε, βγήκε αυτό, μόρφωση για όλου, οι πειρατέ βιβλιοφάγοι. Ε, να έχουμε ειρήνη, άλλη ομάδα που εργάστηκε με αυτό. Έχουμε τη δεξαμενή που δικαίωμα των παιδιών αναφέρεται είναι να έχουν καθαρό νερό όλα τα παιδιά όπου και αν βρίσκονται. Αναφέρεται το δικαίωμα των παιδιών επίση είναι το παιχνίδι, κάτι που ξεχνούν συνήθω οι μεγαλύτεροι, ενώ ένα άλλο σταθμό του παιχνιδιού ήταν η Εκκλησία τη Αγία Άννα για το δικαίωμα στην ανεξιθρησκεία. Όλο αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να το επεξεργαστούμε σήμερα εδώ, μέσα από παιχνίδι, ζωγραφική, εικαστικά. Με, ο, με, τη σύμπραξη όλων αυτών που είπα παραπάνω. Ο θησαυρό είναι το ένα χρηματικό ποσό το οποίο μαζέψαμε και θα δοθεί στο κύτταρο Χαλέπας. Οι δράσει του κέντρου μα συνεχίζονται. Ε, την επόμενη εβδομάδα έχουμε καλεσμένο το συγγραφέα Γιάννη Ρεμούνδο που θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το καινούριο του βιβλίο Η Ναυαγή τη Και ακολουθούμε με πλούσιε δράσει χριστουγεννιάτικε κατασκευέ για όλα τα παιδιά μα. Τα ίδια τα παιδιά Φαίνεται να γνωρίζουν τα συγκεκριμένα θέματα χάρη και στην εκπαίδευση που λαμβάνουν μέσα στα σχολεία από πολύ μικρή ακόμα ηλικία, ώστε να συνεπάρχουν μέσα στην πολυπλοκότητα και την πολυπολιτισμικότητα. Σίγουρα όμω, γίνεται μια προσπάθεια για να γίνουν τα παιδιά. Εκεί είναι που εστιάζουμε το ενδιαφέρον μα.